Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να αναπτύξω περίπου 3-4 σημεία στο κείμενο για τη σημασία του μοντέλου της αυτοδιαχείρισης για την υπέρβαση της κρίσης και για την υπέρβαση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής εν γέννη. Έναν προβληματισμό πάνω σε αυτή τη σκέψη και δύο σκέψεις, προτάσεις για περαιτέρω συζήτηση. Η κρίση των τελευταίων 5 ετών είναι σαφές πλέον ότι έχει επιφέρει μία ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής και της κοινωνικής θέσης της εργασίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι βασικό αποτέλεσμα όλων των καπιταλιστικών κρίσεων. Δηλαδή ότι οδηγούν σε αυτό που λέμε καθάριση των μη ανταγωνιστικών κεφαλαίων, δηλαδή σε κλείσιμο όλων εκείνων των επιχειρήσεων που δεν αντέχουν στον ανταγωνισμό. Είτε γιατί δεν έχουν υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας, είτε γιατί δεν έχουν αρκετά χαμηλούς μισθούς, είτε και τα δύο ταυτόχρονα. Έτσι δημιουργούνται στρατιές ανέργων που συμπιέζουν το κόστος εργασίας στο σύνολο της οικονομίας και επομένως μπαίνοντας η οικονομία στο νέο κύκλο ανάπτυξης, η εργατική τάξη βρίσκεται σε πολύ χειρότερη θέση από ό,τι πριν από την κρίση. Η σημερινή κρίση στην Ελλάδα έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, εργοστασίων, μικρότερων βιοτεχνιών κτλ. Που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία των τραπεζών είτε κυρίως λόγω πτωχεύσεων και εγκαταστάσεις των οποίων παραμένουν αναξιοποιητές παρότι δεν έχουν επαρχημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, έχουν πολύ σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Και το ίδιο συμβαίνει και με καλλιεργήσιμες εκτάσεις που είχαν περιέλθει στην Αγροτική Τράπεζα που είναι πλέον υποκαθάριση. Και ταυτόχρονα έχουμε συνεχώς αυξανόμενες περιπτώσεις επιχειρήσεων όπου οι ιδιοκτήτες, επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και αδυνατούν να συνεχίσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, επιλέγουν την πρακτική της εγκατάληψης αντί της πτώχευσης, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τα ζητήματα των επιχειρήσεων που εγκαταλείπονται. Επομένως, είναι προς το συμφέρον των ιδιοκτητών, αντί να πτωχεύσουν, να σταματήσουν απλώς τη λειτουργία, δηλαδή να κλείσουν το εργοστάσιο, χωρίς ενδεχομένως πολλές φορές να μεταφέρουν τον εξοπλισμό ή τα πιθανά αποθέματα για να μην μπορεί να λειτουργήσει, χωρίς να προβούν σε απολύσεις και αποζημιώσεις και συνεχίζοντας να συσσωρεύουν χρέη τόσο προς τους εργαζόμενους, προς το κράτος, από φόρους, ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Και στους πιστωτές και προμηθευτές τους. Και αναμένοντας μελλοντικά πιθανόν ευνοϊκές ρυθμίσεις για να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Και τέτοιο παράδειγμα είναι και το παράδειγμα της Βιομέ, η οποία τυπικά δεν έχει πτωχεύσει, αλλά απλώς έχει σταματήσει τη λειτουργία της. Η αντίληψη της παραδοσιακής αριστεράς για την υπέρβαση του καπιταλισμού και εδώ μπαίνει και το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης υποστήριζε ότι η αλλαγή της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων από τον ατομικό κεφαλαιοκράτη στο κράτος ήταν ο βασικός τρόπος για την υπέρβαση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η αλλαγή όμως αυτή στο βαθμό που επιχειρήθηκε έμεινε μόνο στο επίπεδο της νομικής ιδιοκτησίας και διατήρησε στο εσωτερικό των επιχειρήσεων τις ίδιες ακριβώς δομές που είχαν και πριν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τελικά ένας ιδιότυπος κρατικός καπιταλισμός. Και εδώ ερχόμαστε στο ζητούμενο για ένα επιτυχημένο μοντέλο αυτοδιαχείρισης, το οποίο είναι ακριβώς η αλλαγή στις δομές αυτές στο εσωτερικό της κάθε οικονομικής μονάδας. Επομένως, μια επιτυχημένη αλλαγή των δομών της οικονομικής μονάδας μπορεί να μας δώσει ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο αυτοδιαχείρισης, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να παίξει και ένα κομβικό ρόλο σε μια προσπάθεια υπέρβασης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αλλαγή των δομών σημαίνει σπάσιμο της ιεραρχίας και του δεσποτισμού του εργοστασίου, απελευθέρωση της δημιουργικότητας των εργαζομένων, και επιπλέον και κυρίως θα έλεγα τη συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό της παραγωγής έτσι ώστε να καταργηθεί
η διάκριση μεταξύ χειρονακτικής και πνευματικής εργασίας, δηλαδή τι, η διάκριση όχι εκείνων που δουλεύουν με το μυαλό και εκείνων που δουλεύουν με τα χέρια, αλλά η διάκριση μεταξύ αυτών που σχεδιάζουν και δίνουν εντολές και αυτών που από την άλλη είναι εντολοδόχοι. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές στην εσωτερική δομή, στη δομή της εσωτερικής λειτουργίας ενός μοντέλου αυτοδιαχείρισης που πιστεύω ότι μπορεί να είναι κομβικές για να μπορέσει αυτό να παίξει και έναν σημαντικό ρόλο στην υπέρβαση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Την ίδια στιγμή η εφαρμογή αυτού του μοντέλου μπορεί να δώσει και στην ελληνική οικονομία την όθηση που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να βγει από την κρίση, αλλά πάντα προς όφελος της εργασίας. Δηλαδή η αξιοποίηση των μονάδων που παραμένουν αυτή τη στιγμή ανενεργές από τους εργαζόμενους, είτε που δούλευαν στις μονάδες αυτές πριν, είτε άλλους που έχουν τη διάθεση να μπουν σε τέτοια εγχειρήματα, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα τόσο στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση του εισοδήματος των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη των τοπικών κοινωνίων, στην αύξηση του ΑΕΠ συνολικότερα κτλ. Δεν πρέπει όμως, ισχυρίζομαι, να θεωρούμε ότι στη μάχη απέναντι στην κρίση και στη μάχη απέναντι στον καπιταλισμό αυτή τη στιγμή θα πρέπει η αυτοδιαχείριση να θεωρείται από μέρους μας πανάκια. Διότι υποστηρίζεται από πολλούς ότι ο αυτοδιαχειριστικός τρόπος οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας αυτομάτως υπερβαίνει τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, διότι δεν εντάσσεται πλέον σε μία επιταγή κερδοφορίας. Η θέση αυτή προκύπτει από μία θεώρηση του κεφαλαίου ως το ατομικό μεμονωμένο κεφάλαιο του κάθε κεφαλαιοκράτη και της κάθε καπιταλιστικής επιχείρησης ξεχωριστά. Και επομένως θεωρείται ότι η ανάληψη του ελέγχου της παραγωγής από τους εργαζομένους και η δημοκρατική και συλλογική και οριζόντια λειτουργία σε αντικατάσταση της κάθετης ιεραρχικής δομής του εργοστασίου θεωρείται ότι αυτομάτως σπάει την κεφαλαιακή σχέση και υπερβαίνει τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Η αντίληψη αυτή παραγνωρίζει τη λειτουργία του κεφαλαίου ως αυτό που λέμε συνολικό κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή ως μία σχέση και όχι ως το υλικό κεφάλαιο, είτε χρηματικό είτε από το υλικό πάγιο κεφάλαιο, και παραγνωρίζει κιόλας την επιβολή του κεφαλαίου επί της εργασίας δια του ανταγωνισμού. Διότι η ιεραρχία που δημιουργείται στο εσωτερικό της καπιταλιστικής επιχείρησης δεν είναι αποτέλεσμα της δεσποτικής φύσης του ατομικού καπιταλιστή, ούτε του γεγονότος ότι ο καπιταλιστής είναι ένας κακός άνθρωπος, αλλά προκύπτει λόγω του ότι το ατομικό κεφάλαιο λειτουργεί στη βάση της παραγωγής για την ανταλλαγή και το κέρδος, δηλαδή τη παραγωγή προϊόντων όχι ως αντικείμενα που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, δηλαδή ως αξίες χρήσης, αλλά ως ανταλλακτικές αξίες, παραγωγή προϊόντων, δηλαδή ως εμπορεύματα προς πώληση που αποφέρουν κέρδη. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, το ίδιο μεμονωμένο ατομικό κεφάλαιο θα μπορούσε να παράγει είτε φάρμακα, εάν αυτά του εξασφάλιζαν την κερδοφορία του, είτε αυτοκίνητα, είτε να μην τα παράγει. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως όμως ότι τα προϊόντα αυτά είναι ή δεν είναι χρήσιμα. Επομένως, το κεφάλαιο δεν παράγει στη βάση της χρησιμότητας, αλλά παράγει στη βάση της κερδοφορίας. Επομένως, λοιπόν, η συγκρότηση των ιεραρχιών και η εντατικοποίηση των συστημάτων διεύθυνσης και επόπτευσης εντός του εργοστασίου γίνεται ακριβώς για να επιβληθεί η ταχύτητα και η πειθαρχία, η καινοτομία και εν τέλει αύξηση της παραγωγικότητας και άρα η αύξηση των κερδών εντός της καπιταλιστικής επιχείρησης. Επομένως, όπως ξαναείπα, δεν αποτελεί ένα αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ανθρώπινης φύσης ενός κακού καπιταλιστή, αλλά ένα αποτέλεσμα το οποίο επιβάλλεται στη συγκεκριμένη εργασιακή διαδικασία από την υπαγωγή της στη διαδικασία της αξιοποίησης του κεφαλαίου, δηλαδή από την υπαγωγή της στη διαδικασία του ανταγωνισμού. Επομένως, παρότι το αυτοδιαχειριζόμενο μοντέλο αλλάζει την οργάνωση της παραγωγής εντός του εργοστασίου και ταυτόχρονα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων,
δεν σημαίνει ότι αυτόματα οργανώνεται στη βάση της παραγωγής για την κάλυψη αναγκών. Σημαίνει ότι εξακολουθεί να οργανώνεται ως παραγωγή για την ανταλλαγή, να παράγει δηλαδή ανταλλακτικές αξίες και όχι αξίες χρήσης, να παράγει εμπορεύματα και όχι χρήσιμα προϊόντα και άρα συνεχίζει να υπόκειται στη διαδικασία του ανταγωνισμού και να δέχεται συνεχείς πιέσεις με κίνδυνο τι, να αναπαράγει στο εσωτερικό του τις καπιταλιστικές δομές προκειμένου να ανταπεξέλθει σε έναν συνεχώς εντυνόμενο ανταγωνισμό. Για να υπερβεί το πλαίσιο του ανταγωνισμού τώρα, το αυτοδιαχειριστικό μοντέλο θα πρέπει, θεωρώ εγώ και προτείνω, να συνοδεύεται και από έναν πολιτικό στόχο. Δηλαδή το στόχο της ανατροπής της οργάνωσης, της παραγωγής για την ανταλλαγή και το κέρδος και την ανάπτυξη των θεσμών που θα προωθούν την παραγωγή για την κάλυψη των αναγκών. Δηλαδή των θεσμών που θα προωθούν την παραγωγή αξιών χρήσης αντί ανταλλακτικών αξιών. Επομένως, συμπληρωματικά στο αυτοδιαχειριστικό μοντέλο χρειάζεται η συγκρότηση ενός ευρύτερου δικτύου τέτοιων εγχειρημάτων, τα οποία θα αλληλοσυμπληρώνονται και θα παράγουν με κριτήριο τις δημοκρατικά και συλλογικά αποφασισμένες ανάγκες της κοινωνίας και που η βιωσιμότητά τους πλέον δεν θα κρίνεται από την με αυστηρά οικονομικούς όρους ανταγωνιστικότητά τους, αλλά από την κοινωνική τους ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, η βιωσιμότητα ενός τέτοιου αυτοδιαχειριζόμενου ή συνεργατικού εγχειρήματος δεν θα κρίνεται από το εάν με οικονομικούς όρους είναι ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό, αλλά από την κοινωνική ανταποδοτικότητα, από την κοινωνική χρησιμότητα που θα έχει αυτό το οποίο παράγει. Σε κάθε περίπτωση, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι μία συνεργατική αυτοδιαχειριζόμενη μονάδα παραγωγής αντικαρκυνικών φαρμάκων που μπορεί και επειδή επιλέγει για λόγους κοινωνικούς να μην τα πουλάει σε μια πάρα πολύ υψηλή τιμή, αλλά σε μια τιμή τέτοια που να τα κάνει προσβάσιμα μέσω, ας πούμε, του Εθνικού Συστήματος Υγείας για όλους. Και άρα να μην την καθιστά αυτό βιώσιμη μακροπρόθεσμα με αυστηρά οικονομικούς όρους. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πούμε ότι αυτή θα πρέπει να κλείσει. Αντιθέτως, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μια κοινωνικά ανταποδοτική μονάδα, η οποία παρότι οικονομικά ελλειμματική, για παράδειγμα, θα πρέπει μέσω συνολικότερων και ευρύτερων δικτύων τέτοιων εγχειρημάτων να στηριχτεί και οικονομικά εάν χρειάζεται προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της διότι είναι κοινωνικά ανταποδοτική. Και ταυτόχρονα το δεύτερο από τα σημεία που ήθελα να βάλω προς συζήτηση θεωρώ ότι η κατάληψη της κρατικής εξουσίας από τις δυνάμεις εκείνες που υπηρετούν αυτό το στόχο μπορεί να παράγει θετικά αποτελέσματα σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, η ρύθμιση μιας σειράς νομικών ζητημάτων ή η κάλυψη θεσμικών κενών, όπως ακούσαμε και από τους συντρόφους πριν, το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό, με τα προηγούμενα χρέη των επιχειρήσεων, με τα ζητήματα του αφημί, για παράδειγμα, ή τις άδειες να πολλούν τα προϊόντα τους κτλ. Η ρύθμιση λοιπόν όλων αυτών των ζητημάτων από μία κυβέρνηση η οποία θα είναι θετικά προσκύμενη σε τέτοια εγχειρήματα μπορεί να και κυρίως η διασφάλιση ότι αυτά τα εγχειρήματα δεν θα πολεμούνται από το κράτος. Δηλαδή το κράτος δεν θα επιχειρεί να ανακόψει αυτά τα εγχειρήματα. Ταυτόχρονα με την λειτουργία των μηχανισμών του κράτους σε κατεύθυνση στήριξης τέτοιων εγχειρημάτων μπορεί να είναι πάρα πολύ κέρια για την επιτυχία τόσο των μεμονωμένων εγχειρημάτων αλλά και γενικότερα για, για τη συμβολή αυτών των εγχειρημάτων στην προσπάθεια αλλαγής του τρόπου παραγωγής πλέον όχι στην κατεύθυνση της ανταλλαγής για το κέρδος αλλά στην κατεύθυνση της κάλυψης των αναγκών. Επομένως, συνοψίζοντας αυτό το επιχείρημα μου είναι ότι η αυτοδιαχείριση αυτή τη στιγμή και σε περίοδο έντονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης μπορεί να μας δώσει ένα νέο μοντέλο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας τόσο στο εσωτερικό των οικονομικών μονάδων, το οποίο χαρακτηρίζεται από δημοκρατικά στοιχεία συναπόφασης, από οριζόντιες διαδικασίες, από εναλλαγή στις θέσεις ευθύνης κτλ. Αλλά ταυτόχρονα
θα πρέπει και προς τα έξω να διευρύνει την επιρροή του ως μοντέλο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό μπορεί να έχει τόσο τη στήριξη άλλων παρόμοιων εγχειρημάτων, κινημάτων ή οργανώσεων, αλλά ταυτόχρονα και η κατάληψη της κρατικής εξουσίας και μία ενδεχόμενη κυβέρνηση της αριστεράς που θα έχει κατεύθυνση στήριξης αυτών των εγχειρημάτων μπορεί να αποβεί κέρια για την επιτυχία είτε μεμονωμένων περιπτώσεων είτε για την προώθηση της αλλαγής του τρόπου παραγωγής στο σύνολό της.